με ένα φουσκωτό τζετ για να συμβολήσει τον πλούτο στον τρόπο ζωής που ζουν οι υπερπλούσιοι αυτού του πλανήτη και να υπογραμμίσει την ανισότητα στην Ευρώπη, τρεις μη κυβερνητικές οργανώσεις και νεαροί ακτιβιστές διαδήλωσαν μπροστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με την Oxfam, οι κυβερνήσεις χάνουν έσοδα 286,5 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως, που ισοδυναμούν με 33 εκατομμύρια ευρώ την ώρα, λόγω της αδυναμίας τους να φορολογήσουν δίκαια τους πλουσιότερους της Ευρώπης. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο το χάσμα μεταξύ των πολύ πλουσίων και των απλών ανθρώπων της Ευρώπης διευρύνεται κάθε χρόνο. Πληθωρισμός, κρίσης κόστους ζωής, πανδημία, και βλέπουμε ότι το κόστος αυτής της κρίσης είναι κυρίως κανονικοί άνθρωποι. Το 99% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει γίνει φτωχότερο από το 2020. Γι' αυτό σήμερα ζητάμε να ξεχάσουμε τη λιτότητα. Ζητάμε περισσότερη δημόσια χρηματοδότηση και να το κάνουμε για να χρηματοδοτήσουμε νοσοκομεία, τη δράση για το κλίμα. Ξέρουμε που είναι τα λεφτά. Δεν είναι πυραυλική επιστήμη. Οι πλουσιότεροι της Ευρώπης ρυπαίνουν και περισσότερο στην Ευρώπη. Η ανάλυση της Oxfam λέει ότι ένα άτομο από το πλουσιότερο 1% εκπέμπει κατά μέσο όρο 14 φορές περισσότερο άνθρακα από ένα μέσο πολίτη. Οι διαδηλωτές λένε ότι αν φορολογηθούν οι πλούσιοι, θα υπάρξει οικονομικό περιθώριο για περισσότερη χρηματοδότηση κατά της κλιματικής αλλαγής. Αν φορολογήσουμε τους υπερπλούσιους, μπορούμε να βρούμε κεφάλαια για να βοηθήσουμε και να σώσουμε τον πλανήτη μας. Τα κεφάλαια για να βοηθηθούν οι κοινότητες που έχουν πληγεί από την κλιματική καταστροφή, όπως οι αγρότες. Η Γεωργία επηρεάζεται συνεχώς από την κλιματική αλλαγή. Χρειαζόμαστε τα χρήματα και τα χρήματα αυτά μπορούν να προέλθουν από τη φορολόγηση των υπερπλουσίων που μόλις με τα βίας πληρώνουν κάτι. Είναι πραγματικά άδικο. Οι οργανώσεις καλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση να εισαγάγει ένα ευρωπαϊκό φόρο περιουσίας και να φορολογήσει επίσης τα υπερβάλλοντα κέρδη των μεγάλων εταιριών.